Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κρήτη με τις ανοιξιάτικες βροχές να προκαλούν κατολισθήσεις και πλημμύρες σε διάφορες περιοχές του νησιού. Από τη Γάβδο στο Λέντα και στον Βόακ μεταξύ Φόδελε και Σίσες δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα λόγω των καιρικών φαινομένων. Δυστυχώς είμαστε θεατές στο ίδιο έργο, ακραία καιρικά φαινόμενα, έντονα καιρικά φαινόμενα, μικρής διάρκειας, αυτά τα οποία συναντούμε τον τελευταίο καιρό όχι μόνο στο νησί μας αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονα κατολισθητικά φαινόμενα εδώ στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης μετά τον οικισμό Φόδελε προς ρεύμα προς Ρέθυμνο σε τρία διαφορετικά σημεία. Μάλιστα στον Βόακ στο ύψος του Φόδελε σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η καταρακτώδης βροχή που ξέσπασε με την κατολίσθηση να έχει κλείσει τον δρόμο ενώ επί 2 ώρες η κίνηση ήταν σημειωτών. Στο σημείο έσπευσαν οι πυροσβεστικοί και μηχανήματα για να ανοίξουν τον δρόμο. Άμεσα ήρθαν μηχανήματα από την περιφέρεια Κρήτης με την συνεργασία και τη βοήθεια του Δήμου Μαλεβιζίου αλλά και της τοπικής κοινότητας εδώ του Φόδελε και αποκαταστάθηκε αυτό το πρόβλημα το οποίο υπήρχε. Σφυροκόπησε η κακοκαιρία και τα νότια του Ηρακλείου. Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκε το χωριό Λέντας με τα ορμητικά νερά να παρασέρνουν τουρίστρια με ποδήλατο στην προσπάθειά της να διασχίσει τον πλημμυρισμένο δρόμο. Και στον Λέντα έσπευσαν συνεργεία της περιφέρειας Κρήτης αλλά και του Δήμου καθώς και εκεί έχουν αποκολληθεί βράχοι. Σημειώθηκαν κατολιστικά φαινόμενα στον οικισμό Λέντα και εκεί είχαμε ακραία φαινόμενα, έντονες βροχοπτώσεις. Στον οικισμό Λέντα, στα νότια παράλια του Δήμου Γόρτινας. Τεράστιες ποσότητες νερού και εκεί όπως και εδώ στο Φόδελε, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να πλημμυρίσουν, να μετατραπούν σε ποτάμια. Εκεί είχαμε και μια περίπτωση με μια τουρίστρια, όπως ενημερώθηκα από τον πρόεδρο εκεί του οικισμού, όπου με ένα ποδήλατο προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, ο οποίος είχε μετατραπεί σε ποτάμι, κινδύνεψε η ζωή της, αλλά ευτυχώς υπήρχαν εκεί πολίτες που βοήθησαν και δεν είχαμε περαιτέρω προβλήματα. Η κακοκαιρία που εκδηλώθηκε σήμερα στην Κρήτη έδωσε έντονα καιρικά φαινόμενα όχι μόνο σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, αλλά και στη Γάβδο. Οι έντονες βροχές άρχισαν από νωρίς το πρωί να εκδηλώνονται στο ακριτικό νησί, με αποτέλεσμα το μεσημέρι της Παρασκευής να έχουν δημιουργηθεί ποταμοί και να έχουν πλημμυρίσει περιοχές της Γάβδου, όπως το Σαρακίνικο. Βίντεο δείχνει τα νερά της βροχής να έχουν σχηματίσει ολόκληρο ποτάμι. Ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι άλλο τις επόμενες ώρες, γιατί όπως έχουμε ενημερωθεί, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα είναι στο νησί μας μέχρι και αύριο. Παρά το πλημμυρισμένο τοπίο που σημειώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού, η αναγκαιότητα του νερού στην κρητική γη έπειτα από έναν ξηρό χειμώνα έδωσε μία ανάσα στις αγροτικές καλλιέργειες.